ξεκινήσαμε την έρευνά μας τον Οκτώβριο, στέλνοντας ένα email στην Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, ζητώντας πληροφορίες. Πήραμε τα στοιχεία για τις επιζώντες του Ολοκαυτώματος που πήγαμε στο σχολείο πριν από τον πόλεμο και αρχίσαμε να οργανώνουμε τις πρώτες μας συνεντεύξεις. Ήμουν 14 χρονών όταν άρχισε ο πόλεμος. Από μικρό παιδί με μάγευαν τα άστρα, κατέβαινα στη θάλασσα αργά και δεν πήγαινα να φάω γιατί ήθελα να βλέπω τη δύση του ηλίου και τα άστρα. Η δύση είναι πολύ όμορφα, παιδιά. Ήμουν 8 χρονών όταν άρχισε ο πόλεμος. Στο σπίτι μόνο ισπανικά μιλούσα και γαλλικά. Να σκεφτείτε, τόσο πολύ που ελληνικά δεν ήξερα όταν πήγα σχολείο. Τα ελληνικά τα έμαθα στο σχολείο. Ήταν στην πρώτη δημοτικού που μαθαίναμε τα γράμματα και πολλά τραγουδάκια. Και τα θυμάμαι ακόμα. Και αν θέλετε να σας πω και ένα τραγουδάκι. Ήμουν 9 χρονών όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Υπήρχαν βέβαια και ορισμένοι καθηγητές που είχαν αδυναμία σε ορισμένα παιδιά. Προπαντός καλές μαθήτριες. Εγώ ήμουν πρώτη από τις τελευταίες. Παρόλο που ήμουν ζωηρή και δεν ήμουν καμιά εξαιρετική μαθήτρια, πάλι με αγαπούσανε. Με ξεχώριζαν γιατί ήμουν τσακπίνα. Ντρεπόμουν από τα άλλα παιδιά, γιατί μας είχαν βάλει να φοράμε, όπως βλέπετε στα έργα, ένα κίτρινο άστρο που το λένε Μακέν Νταβίδ, το άστρο του Νταβίδ, το οποίο ήταν υποχρεωτικό να το φοράμε στα παλτό και στα σακάκια. Εγώ πήγαινα σε δημόσιο δημοτικό και είχα συμμαθητές και τσατιζόμουν και δεν μου άρεσε αυτό. Και πήγαινα και πετούσα το παλτό και το άστρο και χωνόμουν μέσα στην τάξη, χωρίς άστρο, όπως όλα τα παιδιά. Ήμουν 6 ετών όταν άρχισε ο πόλεμος. Παίζαμε κουτσό, μπάλα, σινάκι, που τα λέγαμε τότε τριχίτσα. Και κάναμε αστεία και πειράγματα με τις συμμαθήτριές μου. Ήμουν 11 χρονών όταν άρχισε ο πόλεμος. Πήγαινα στο Εβραϊκό σχολείο Βέριος. Ήταν σχολείο της Ισραηλιτικής κοινότητας. Το σχολείο ήταν στην Εβραϊκή συνοικία. Σε 2 λεπτά μέσα ήμασταν από το σπίτι στο σχολείο. Ήμουν 11 ετών όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Το δικό μας σχολείο ήταν περιψωμένο με 4 ή 5 σκαλοπάτια, με μεγάλο παράθυρο. Καθόμασταν εκεί όταν διέδεσκαν οι καθηγητές και βλέπαμε την αυλή. Και τις περισσότερες φορές μάλλον δεν προσέχαμε γιατί παίζαν οι άλλοι. Ήμουν 4,5 χρονών όταν άρχισε ο πόλεμος. Το Εβραϊκό σχολείο είχε κλείσει με την κήρυξη του πολέμου, αλλά υπήρχαν κάποια άλλα που πήγαιναν το 41, το 42, έως ότι φύγαν από τη Λάρισα, οπότε δεν υπήρχε σχολείο. Ήμουν 5,5 ετών όταν άρχισε ο πόλεμος. Δεν έχω αναμνήσεις από το σχολείο. Έχουν σβήσει. Στη Δευτέρα Δημοτικού, που πρόλαβα να πάω, όλη την ώρα ήταν με τη σιρήνη, όπου μας καλούσαν στα καταφύγια. Και μετά σταματήσαμε να πηγαίνουμε. Ήμουν 8 ετών όταν άρχισε ο πόλεμος. Δεν είχαμε τετράδια. Είχαμε πλάκες, όπως είναι το μαύρο του μαυροπύρου. Είχε γύρω-γύρω ένα ξυλάκι με μία τρυπούλα και από εκεί κρεμόταν ένας φουγκαράς. Στην ε και στη σίγμα ταφ τάξη είχαμε όμως ένα δάσκαλο που δεν ήθελε να χρησιμοποιήσει βιβλίο. Έγραφε το μάθημα στον πίνακα και το αντιγράφουμε και έτσι πολύ γρήγορα μάθαμε ορθογραφία. Με το να γράφουμε, να γράφουμε, να γράφουμε. Εκείνη την εποχή, επειδή σε εκείνο το τετράγωνο παίζαμε όλη η γειτονιά μαζί, νόμιζα ότι όλος ο κόσμος ήταν Εβραίοι και από την άλλη μεριά του δρόμου είχε ένα σαν ποτάμι. Από εκεί απαγορευόταν να πάμε. Εγώ νόμιζα ότι εκεί ήταν το τέλος του κόσμου. Ήμουνα 16 χρονών όταν άρχισε ο πόλεμος.
Μέναμε στην Αγία Σοφία, στην Αχυροποίητο. Πήγαινα στην Αλιάνς και μετά σε ένα ελληνικό σχολείο. Πήγαινα με τον αδερφό μου. Δεν κάναμε πολλά εβραϊκά, γιατί ήταν ελληνικό σχολείο. Ήμουν 9 ετών όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Βάζαμε εκεί ψηλά, στην πόρτα του σφόγγου. Κλείναμε την πόρτα και ο σφόγγος στεκόταν ανάμεσα στα δύο. Και όταν ερχόταν κανένας δάσκαλος ή μαθητής, του έπεφτε στο κεφάλι.